Κύριε Τσιάρα, είχε πει ο Ανιέλη στην Ιταλία, αν έχεις τέτοια αριστερά, τι θέλεις στην δεξιά. Αρχές και αξίες όμως ενός λαού που αγωνίστηκε, ριζοσπαστών, αγωνιστών κτλ. Δεν έχουν να κάνουν με αυτή την πολιτική και πιστεύουμε ότι θα πάρουν την κατάλληλη θέση στο επόμενο διάστημα. Θα ήταν παράληψή μου να μην ξεκινήσω από την σημερινή 74η επέτειο από τον τερματισμό του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου απόρρια των υπηρεστικών ανταγωνισμών. Είναι η μέρα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών, της αθάνατης εποποιίας του Κόκκινου Στρατού και των αντιστασιακών κινημάτων της Ευρώπης με πρωτοπόρο και καθοριστικό ρόλο των κομμουνιστικών κομμάτων. Δεν είναι η μέρα της Ευρώπης, όπως ανιστόρητα επιχειρείται να καθιερωθεί από την αντιδραστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΚΚΕ αποτείει φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν με το όπλο στο χέρι, όσους θυσιάστηκαν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, σε όλους όσοι έδωσαν με κάθε τρόπο ενάντια στον ναζιστικό, φασιστικό, υπεριαλιστικό άξονα. Η 9η Μάη εμπνέει τους λαούς, τους διδάσκει πίστη στη δύναμή τους. Αυτή τη δύναμη μπορούν και πρέπει να δοκιμάσουν με την πάλη τους οι λαοί, ο λαός, να απαλλαγούν από τα αντιλαϊκά μέτρα και τα μνημόνια διαρκείας, την ανεργία και την εκμετάλλευση. Είναι περήφανο το ΚΚΕ που αποτελέσει την ψυχή, τον αιμοδότη και καθοδηγητή του ελληνικού αγώνα, του ΕΑΜ Ελλάς, της ΕΠΟΝ και των άλλων ιαμικών οργανώσεων. Ο σοσιαλισμός είναι η μόνη απάντηση στο βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα που γεννά και θρέφει τον ναζισμό, φασισμό, προκαλεί φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά με τους λαούς για τους λαούς προς όφελος των κερδών των λίγων. Εχθές ο κύριος Τσίπρας ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης από τους βουλευτές αλλά και τον λαό στις εκλογές 26 Μαΐου. Το ίδιο βέβαια έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και των εφεδριών τους, γιατί να σας εμπιστευτούν οι άνεργοι, οι εργαζόμενοι που ζουν τις συνέπειες της εργασιακής ζούγκλας που έχετε διαμορφώσει, οι συνταξιούχοι που είδαν τη σύνταξή τους να ξαναμίζεται να γίνεται επίδομα, οι αυταπασχολούμενοι που καταστρέφονται γιατί δεν αντέχουν τη ληστεία που τους έχετε επιβάλει, η φτωχή αγροτιά που ξεκλειδίζεται από την αντιαγροτική σας πολιτική, από την υλοποίηση της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί να σας εμπιστευτούν οι νέοι ιδιαίτερα που περιπλανώνται μεταξύ ανεργίας και διάφορων προγραμμάτων, γιατί να σας εμπιστευτούν οι γυναίκες που στο όνομα της ισότητας καταργήσατε δικαιώματα που κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες, γιατί να σας εμπιστευτούν οι πατεράδες και οι μανάδες που βλέπουν το μέλλον των παιδιών τους αβέβαιο, μαύρο, που αντί να ζουν καλύτερα από τους ίδιους ζουν χειρότερα. Ζητάτε να σας εμπιστευτούν στις εκλογές οι νέοι και οι νέες. Γιατί? Επειδή ζουν τον εφιάλτη της ανεργίας? Επειδή τους πετάξατε στην εργασιακή ζούγκλα που δημιουργήσατε? Επειδή τους τσακίσατε τα όνειρά τους? Ή επειδή πρέπει να κυνηγούν δεξιότητες για να μπουν σε κάποιο πρόγραμμα? Γιατί να σας εμπιστευτούν οι συνταξιούχοι για την κατάργηση του ΕΚΑΣ, για τις μειώσεις των συντάξεων έως 40%, την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, του επιδόματος αδείας, την αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67 με προοπτική παραπέρα αύξησής τους, επικαλούμενοι το δημογραφικό πρόβλημα, και μια σειρά άλλων διατάξεων που καταργήσατε και οδήγησαν στη φτώχεια και την εξαθλίωση σημαντικό τμήμα των απόμαχων της δουλειάς? Γιατί να σας εμπιστευτούν τα άτομα με ανεμπειρία, οι οικογένειές τους, για τη θεσμοθέτηση των σφαγίων των ΚΕΠΑ, την σφαγή των αναπηρικών συντάξεων και των όποιων επιδομάτων, ή για το ότι το 95% που είναι ικανή για εργασία είναι άνεργοι, ή μήπως για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, τα οποία είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες και βασανίζουν τις οικογένειες? Σύμφωνα με τα στοιχεία σας, τα δικά σας στοιχεία, 4 στις 10 κύριες συντάξεις είναι κάτω από 500 ευρώ μεικτά. 1.140.000 συνταξιούχοι λαμβάνουν κάτω από τα 500 ευρώ μεικτά σύνταξη και η μεγάλη μάζα συγκεντρώνει γύρω στα 330 με 390 ευρώ σύνταξη. Η χαμηλότερη βέβαια είναι στους αγρότες στο πρώην ΟΓΑ. Η μέση σύνταξη έχει διαμορφωθεί στα 576 ευρώ, αλλά η μέση σύνταξη, η καινούργια, με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, στα 535 ευρώ. Θεωρείτε τους συνταξιούχους βάρος. Δεν πεθαίνουν κιόλας, λέτε.
δείχνοντας το αποκλειστικό πρόσωπο αυτού του βάρβαρου συστήματος. Από αυτούς ζητάτε και τη στήριξή τους. Ενεργώς γύρανση, λέτε. Ετοιμάζεται και άλλη επίθεση. Δουλειά μέχρι θανάτου. Στερείται το δικαίωμα να ζει ο συνταξιούχος τα τελευταία χρόνια της ζωής του με αξιοπρέπεια, απολαμβάνοντας όλα όσα συνέβαλαν να δημιουργηθούν, να εξελιχθούν. Απ' την άλλη όμως, στο κεφάλαιο τα δίνεται όλα. Μαζί ψηφίζεται τις προκλητικές ρυθμίσεις, τα προνόμια, τις φοροαπαλλαγές και όλο το πλαίσιο για τη δημιουργία του φιλικού περιβάλλοντος που ισοπεδώνουν δικαιώματα των εργαζομένων. Ψηφίσατε διάταξη για χρηματοδότηση των λεγόμενων εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και ο Πρωθυπουργός εξήγηλε και νέα δώρα μέσω των επιδοτήσεων των εισφορών μέχρι και 100% όπως είπε. Η κατάσταση που ζει η εργατική λαϊκή οικογένεια είναι αποτέλεσμα της κοινής σας στρατηγικής που δεν είναι άλλη παρά η ικανοποίηση των αναγκών των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων. Επιχορηγείτε παχυλά τους επιχειρηματικούς ομίλους στο όνομα της μείωσης της ανεργίας. Τους προσφέρετε τζάμπα εργατικό δυναμικό. Καταργήσατε το σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, τη μεγαλύτερη κατάκτηση της εργατικής τάξης ποτισμένη με το αίμα της. Γενικεύσατε τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Μοιράσατε τη μία θέση δουλειάς σε 2 και 3 εργαζόμενους. Τα στοιχεία από το σύστημα Εργάνη επιβεβαιώνουν ότι οι νέες συμβάσεις με μερική απασχόληση και εκπεριτροπή συνεργασίας αποτελούν το 53,96% ενώ μόλις το 46,4% είναι οι συμβάσεις με πλήρη απασχόληση. Υλοποιήσατε την έκθεση ΣΕΡΚΑΣ με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ωράριο των γιατρών για τον ενεργό και ανενεργό χρόνο που η επέκτασή του θα ακολουθήσει και σε άλλους κλάδους με ακόμα πιο οδυνηρές συνέπειες για τους εργαζόμενους. Δημιουργήσατε τους αόρατους εργαζόμενους, κύρια νέους και νέες, όπως χαρακτηρίζετε την απασχόλησή τους στην εργασιακή ζούγκλα, και νομιμοποιείτε, μονιμοποιείτε τα αόρατα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, κάνοντας αόρατα τα όνειρα για τη ζωή που δικαιούνται. Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας. Την περίοδο της κρίσης, όλοι σας τσακίσατε μισθούς συντάξεις, ανατρέψατε δικαιώματα που φάνταζαν μόνιμα στους εργαζόμενους. Όμως οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων τα ισοπαίδωσαν. Αποδείχθηκαν προσωρινά, αφού η εξουσία είναι στα χέρια του κεφαλαίου. Έφτασε η αγοραστική αξία του μισθού, σύμφωνα και με την Επιτροπή Σοφών που δημιουργήσατε, στα επίπεδα του 1980, με τις τιμές βέβαια και τις ανάγκες του 2019. Τα 2 χρόνια, από το 2016 έως και το 2018, συνεχίστηκε η μείωση μισθών κατά 4% έως 5%. Ενεργοποίησατε τον νόμο Βρούτσι, καταργήσατε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Για τις συλλογικές συμβάσεις κινηθήκατε στα επιτρεπτά όρια που έχουν θέσει οι εκπρόσωποι των εργατικών ενώσεων, αφού τους δώσατε το δικαίωμα του βέτο και αν δεν καταθέσουν το μητρό να μην επεκτείνεται η συλλογική σύμβαση εργασίας. Το κεφάλαιο ποτέ δεν χάρισε τίποτε και ποτέ δεν συμβιβάστηκε με ό,τι υποχρεώθηκε να παραχωρήσει κάτω από τη σκληρή ταξική πάλη και ιδιαίτερα κάτω από την επίδραση του σοσιαλισμού. Όλες οι μεγάλες κατακτήσεις με την εξουσία στα χέρια του κεφαλαίου των πολιτικών του εκπροσώπων θα είναι προσωρινές. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε πλέγμα προστασίας των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων, μονιμοποιώντας ανατροπές. Αυτό υπηρετεί το lockout που θεσπίσατε. Αυτό το εμπόδια για την κήρυξη απεργίας. Αυτό η καταστολή των αγώνων. Το ιδιώνυμο για την αντίσταση στους πληστηριασμούς. Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που βγάζει το 95% των απεργιών παράνομες. Το ασφαλιστικό συνεχίσετε να το ανατρέψετε, να το ανατρέπετε, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαδιαφέρουν από το μοντέλο του Πινοσέτ. Έχετε βέβαια και άλλες ανατροπές μπροστά. Είναι το πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν. Είναι οι τρεις πυλώνες που υλοποιείται βήμα το βήμα. Μονόδρομος είναι η οργάνωση παντού για να φέρει η εργατική τάξη ο λαός στα πάνω κάτω, να απορρίψει τη συνένεση και την υποταγή στους σχεδιασμούς των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων, όπως υλοποιούνται από τις κυβερνήσεις, είτε είναι φιλελεύθερες, είτε σοσιαλδημοκρατικές, αριστερές ή πράσινες. Να απορρίψει τη λογική του μικρότερου καγού, να βάλει μπροστά τις δικές της σύγχρονες ανάγκες. Η εργατική τάξη να κάνει δική της υπόθεση, το χωρίς αυτή γρανάζει δεν γυρνά και ότι μπορεί χωρίς αφεντικά. Αυτό το δρόμο της εργατικής λαϊκής αντεπίθεσης καλούμε την εργατική τάξη, τους απόμονες της δουλειάς, τους αυτοαπασχολούμενους στη φτωχή αγροτιά και ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες να εμπιστευτούν. Μαζί με το ΚΚΕ που δίνει όλες τις δυνάμεις τους να συμπορευτούν, να δυναμώσουν παντού στις εκλογές, ανεξαρτάται συμφωνούν σε όλα. Γι' αυτό λοιπόν
26 Μαΐου, ισχυρό κουκουέ παντού, γιατί είναι δύναμη στα χέρια του λαού.